Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οπουδήποτε συνέβαινε κάτι τέτοιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσει και ο αριθμός των νεκρών και ο αριθμός των συνθλιμμένων από αυτή την ιστορία. Δεν έχει πολλά λόγια. Στο καλή μέρα θα επιμείνω. Πρέπει να είναι καλή ημέρα. Πρέπει να είναι καλή ημέρα και για, και για τον τόπο και για τον καθέναν και για τους πενθούντες και για τους υποφέροντες. Με ό,τι συνεπάγεται το καλή μέρα για τον καθέναν. Γιατί σκεφτείτε πόσο κουράγιο θα χρειαστούν οι άνθρωποι για να σηκώσουν κεφάλι. Σκεφτείτε πόσο κουράγιο θα χρειαστούν οι διασώστες να σηκώσουν κεφάλι. Πόσο θα χρειαστεί ο τόπος να σηκώσει κεφάλι. Πώς αισθάνονται αυτοί που είναι πίσω και αυτοί που είναι μπροστά. Συζήτηση αντιπαράθεση μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε. Πολιτική όμως συζήτηση για το γιατί, το ποιος, το πότε, το πού. Μίλησαν το πώς θα στελειώσει αυτό το πράγμα ως πιθανότητα. Κύριε Κανέλη, μίλησαν πολύ για μια προαναγγελθήσα στην πραγματικότητα τραγωδία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Δελής, οι εργαζόμενοι, κάποιοι εκ των εργαζομένων. Ο Δελής, ο σύντροφος βουλευτής, δυστυχώς για όλους μας, το λέω. Γι' αυτό το πράγμα μιλούσε στο κοινοβούλιο. Μέσα στο κοινοβούλιο. Το Σεπτέμβριο. Για την κατάσταση του δικτύου. Το Σεπτέμβριο ακριβώς έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να μείνω στη σκυτάλη την κυβερνητική με από τότε που υπάρχει ο ΣΕ μέχρι σήμερα. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό καθόλου. Θέλω να μείνω στην πολιτική που διέπει τα πράγματα. Η πολιτική που διέπει τα πράγματα στις συγκοινωνίες είναι απελευθέρωση, οικονομία, φθηνές λύσεις, μεγάλο κέρδος. Αυτό είναι. Αυτό τι συνεπάγεται. Δύο κουβέντες θα πω και κλείνω. Υπάρχει σύμβαση του 18 που λέει, γιατί ακούω και για ανθρώπινο λάθος. Θυμίζω ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι στα τρένα που είναι νεκροί. 10. Επομένως, όπως είναι και εργαζόμενοι που πηγαίνανε, και φοιτητές που πηγαίνανε, και κόσμος που πηγαίνανε. Λάθος μπορεί να έγινε. Ναι, και γιατί, δεν είναι μόνο αυτό. Το focus πάνω στο ανθρώπινο λάθος πρέπει να συνεπάγεται και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται. Στη σύμβαση του 18, σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη σύμβαση για τα τρένα του 18. Περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο εργαζόμενος στα τρένα μπορεί να δουλεύει 9 μέρες χωρίς ρεπό. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα πολιτικά. 9 μέρες χωρίς ρεπό, πόσο πιο πιθανό είναι το ανθρώπινο λάθος από το 9 μέρες με ρεπό. Ναι, καταλάβετε τι θέλω να πω. Και τι κάνεις για να από τη στιγμή που γίνεται το ανθρώπινο λάθος. Που γίνεται το ανθρώπινο λάθος, τι κάνεις. Μετά. Η τεχνολογία. Ακινητοποιείται το τρένο. Τεχνολογία. Με σύμβαση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και 20 χρόνια. 20 χρόνια. Λοιπόν, πάει η τεχνολογία. Πάμε λοιπόν στην καθυστέρηση. Πάμε στην τεχνολογία. Πάμε στην τεχνολογία με ανθρώπους. Ξέρετε κάτι, η τεχνολογία να φέρει ανθρώπους και οι άνθρωποι να φέρουν ευθύνες για να καταλήγουμε σε ένα πολιτικά δυστυχώς ως κουλτούρα αστικού τύπου δυτικής δημοκρατίας. Να καταλήγουμε σε ένα επαναλαμβανόμενο εθνικό πένθος. Στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Μάλιστα. Στα μαζικά μέσα μεταφοράς, όπου η υποκειμενική ευθύνη εκ των πραγμάτων δεν είναι η ίδια με ένα τροχαίο στον δρόμο. Πώς θα σας το πω. Μάλιστα. Όσο και να κατηγορήσεις τον δρόμο, είναι αυτό που πρέπει να μας βάλει σε περισυλλογή. Αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε ως πολίτες την ώρα του πένθους του εθνικού για αυτό την τραγωδία είναι να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε πάμε τι χρειαζόμαστε, τι ανάγκες έχουμε και από ποιους θα τους ζητήσουμε. Δεν θέλω να αλλάξω την πολιτική μου θέση απέναντι στο θέμα, επειδή έχει συμβεί η τραγωδία. Γιατί η πολιτική μας θέση εμάς ήταν για να μην γίνει η τραγωδία. Και ζητούσαμε να γίνουν κάποια πράγματα. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους, η έννοια τρένα, σιδηρόδρομη στην Ελλάδα, δεν είναι πια ενιαία. Με βάση τη βασική ευρωπαϊκή και από τα κυβερνώντα κόμματα, τα κυβερνήσαντα μέχρι σήμερα κόμματα, με οποιαδήποτε μορφή και οποιαδήποτε σύνθεση, σαν αντίληψη πολιτική είναι το κόβουμε σε κομματάκια χρήσιμα και κερδοφόρα. Άλλος για το σεισμό, άλλος για εκείνο. Αυτή η κλιμάκωση των συναισθημάτων. Στην αρχή ήλπιζαν να βρεθούν οι άνθρωποι του ζωντανοί. Τώρα, μετά ήλπιζαν να βρεθούν με στη λίστα των τραυματιών. Τώρα ελπίζουν έστω να βρεθούν νεκροί. Από καρδιάς, τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να είναι τελέσφορη σε κανέναν από εμάς. Δεν μπορεί να το δοκιμάσει κανένας, να το χωρέσει ο νους του. Κάθε προσπάθεια να το χωρέσει ο νους σου, τεινάζει το νου στον αέρα. Υπάρχουν τον κάνει που στάχτη. Τον κάνει ένα με τα λιωμένα σίδερα και τις λιωμένες τάρκες. Δεν χωράει στο νου του ανθρώπου. Πώς πλησιάζουμε στην έννοια, αν υπάρχει και μπορώ να το εξηγήσω, το απόλυτο κακό.
η απόλυτη φρίκη. Δεν χωράει στον ανθρώπινο νου. Δεν είναι μαθηματικό τη ζωή αυτό το πράγμα που μπορείς να το χωρέσεις στο κεφάλι σου. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συναισθήματα, γιατί είναι το αδιανόητο αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι, εάν το αδιανόητο είναι συνήθις επαναλαμβανόμενη διαδικασία σε βάρος των ανθρώπων, γιατί είναι λάθος ο στόχος όταν αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους λάθος, ή αν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις για να μπορείς να πεις έκανα το ανθρωπίνος δυνατόν για να φτάσεις στο αδιανόητο. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχει γίνει το ανθρωπίνος δυνατό. Φέρνω ένα παράδειγμα και θα σταθώ σε αυτό. Α, σκεφτείτε έναν Έλληνα πολίτη, ο οποίος το βλέπει αυτό το πράγμα, όλους μας εδώ. Το βλέπει και δεν το χωράει ο νους του και του λένε ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ τεχνολογία που το βράδυ των εκλογών, εσείς όλοι που θα κάνετε εκπομπές, εμείς που θα τις αρνόμαστε σε εκπομπές, στις 9 η ώρα θα ξέρουμε ποιος βγήκε, πόσους σταυρούς πήρε, σε ποια περιφέρεια, τι έκανε και εκεί αισθάνεσαι να σε κατακλείζει ένα κύμα θλιμμένης οργής, γιατί αφού αυτό είναι εφικτό δεν έγινε εκεί, για παράδειγμα. Το λέτε πολλές φορές, γιατί το ήξερες ότι το δέντρο είναι απάνω σάπια τα κλαριά και δεν το κούρεψες και έπεσε το δέντρο και σκότωσε το παιδί. Εγώ νομίζω ότι 30 ώρες μετά δεν ξέρουμε πώς είναι αγνοούμενοι. 30 ώρες δεν μετά είναι δεν μπορείς να ξέρεις πώς είναι. Ακούστε με, αυτό έχει λειτουργήσει. Ακούστε με, δεν είναι αυτό. Είναι τέτοιο το μέγεθος του ατυχήματος. Από την ώρα που δεν είναι ονομαστικοποιημένα. Έχουμε ζήτημα και με την εταιρεία, κύριε Μαρκόπουλε, εκτός όλων. Από την ώρα που δεν είναι. Κυρία Βακανέλη, μισό λεπτό. Η εταιρεία προς το παρόν συμπαρίσταται, όπως έχουμε δει. Και παρευρίσκεται. Ψυχή μου γλυκιά, άμα γίνει μια έκρηξη σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, για παράδειγμα, ποτέ δεν θα ξέρεις πόσοι είναι και ποιοι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Όχι, αυτό δεν έχει απαντήσει. Υποκειμενικό στο δράμα. Είναι. Είναι υποκειμενικό δράμα είναι. Των ίδιων. Είναι υποκειμενικό δράμα. Μα είναι ονομαστικά τα εισιτήρια. Δεν μπορείτε να μπείτε στη θέση αυτών των ανθρώπων που ψάχνουν τον άνθρωπό τους και ενδεχομένως να μην πάρουν ούτε σκόνη για να θάψουν. Αυτό είναι η φρίκη. Η κατάσταση έχει δύο ποδάρια, το ιδιωτικό και το δημόσιο. Πάμε στην ουσία. Όπως έχει και το ανθρώπινο, τον ανθρώπινο παράγοντα και τον τεχνολογικό παράγοντα. Για να κλείσω εκείνη τη φράση με την οποία ξεκίνησα πριν. Αυτό είναι πρόβλημα. Να κλείσω εκείνη τη φράση πριν από τη σύνδεση. Σας είπα ότι μια εταιρεία που τη πας και είναι σιδηρόδρομος, από τα σταθερά μέσα συγκοινωνίας, είναι το σαφέστερο και κατανοητότερο ακόμα και από βρέφος. Τα παιδάκια παίζουν με τρενάκια. Είναι πάνω στη ράγα το τρένο. Έχει φτιάξει και τη λέξη εκτροχιάζεται. Δεν είναι κάτι που πηγαίνει κατά βούληση του οδηγού. Έτσι δεν πάει κατά βούληση του οδηγού, είναι πάνω σε ράγες. Υπάρχουν τρένα που τρέχουν με 1000 χιλιόμετρα και με 800 χιλιόμετρα σε άλλες χώρες. Λοιπόν, σε αυτό το σταθερό μέσο, σκεφτείτε ότι είναι κατακαιρματισμένες οι λειτουργίες αυτής της συγκοινωνίας σε κερδοφόρες εταιρείες. Εταιρείες φιλέτα, εταιρείες δεύτερες, εταιρείες σκήνες. Θυμάμαι σε εκείνη την Αττική Οδό, μόλις είχε εγκαινιαστεί, που έπεσε η μεγάλη πινακίδα, τη θυμάστε. Έκανε τότε 50 εκατομμύρια δραχμές, εκείνη πολύ μεγάλη. Και λέγανε όλοι, ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του, και καθώς έπεσε αυτή η πινακίδα σε καινούριο δρόμο, δεν σκοτώθηκε κανένας. Εδώ, ας πούμε, όταν ψάχναμε να βρούμε τις ευθύνες. Το δίκτυο είναι του ΟΣΕ. Αυτό σου λέω. Τα βαγόνια αυτό είναι του Ιταλού. Τα σταθμαρχεία μου, συμφωνείς είναι μαζί μου απολύτως. Γίνεται να υπάρξει απόλυτα ότι το πρόβλημα κεντρικός είναι το μοντέλο. Δηλαδή το αν είναι σπασμένοι σε δύο ή σε τρεις εταιρείες και θα ήταν αλλιώς αν ήταν δύο οι εταιρείες και όχι τρεις. Όχι, Αντωνή. Δεν Αντωνή. Είμαι απόλυτα. Εσείς είστε πεπισμένοι ότι αυτό και είναι, συγγνώμη. Και το επίπεδο των κονδυλίων και το επίπεδο των εργολαβιών. Επίπεδο αναδοχής, επίπεδο χρόνου, επίπεδο υλοποίησης. Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Κυρία Κανέλη, όταν έχεις έξι εργολάβους. Παρακαλώ. Νομίζω ότι μπαίνουμε ένα κομμάτι του δρόμου. Σε μια μέρα που δεν πρέπει. Αλλά είναι αιτία. Τεχνικά. Δεν είναι πολιτικά, δεν είναι τεχνικά. Όταν θέλεις 50 εκατομμύρια το μήνα για συντήρηση. 50 εκατομμύρια το μήνα και διαθέτεις μόνο 25. Θα τα πούμε στις επόμενες μέρες. Δεν θα είναι. Τι θα πάνε από τον κόσμο ότι πενθείς. Πού πέρασε το πένθος των αλωνών. Ξέρετε, λίγο περίεργα, εγώ προσωπικά και η Μαρία το ίδιο. Ομολογήσαμε ότι δεν είχαμε δώσει και τόσο βάση στις καταγγελίες των εργαζομένων για τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Ούτε των λεγόμενων μέσα στη Βουλή, ρε παιδιά. Λέγονται στη Βουλή και πέντε πράγματα. Και μόλις γίνει μια ατάκα και κάποιος βρίσει έναν τον βρίζει και τον ανακαλέσει ο πρόεδρος, αυτό θα πάρει εκεί τη διάσταση. Πρέπει να ακούγεστε και μεταξύ σας. Και πρέπει να ακουγόμαστε και μεταξύ μας. Δεν ακουγόμαστε. Δεν ακουγόμαστε ούτε μεταξύ μας. Η Βουλή είναι το παραπάνω δεν έχει. Λιάννα, με τη λένε αυτή, θέλω να πάμε αντιπόθηκε στη Βουλή, πού να το πεις αλλού. Αυτό λέω και εγώ, αγόρι μου, αν δεν ακουστεί εκεί μέσα. Στον κύριο Καραμαλή πριν μία... Λοιπόν, θα ακουστεί πιθανά. Πριν μία
Μία κουβέντα μπορώ να πω. Μισή, εκείνη μισή, η εικόνα των ανθρώπων στη Λάρισα που μαζευτήκανε ουρές και δίνανε αίμα. Δείχνει ένα λαό. Ακούστε με, δείχνει ένα λαό που δικαιούται παραπάνω πράγματα. Δικαιούται ασφαλή τρένα. Με φτηνό εισιτήριο. Δικαιούται μοντέρνα τρένα. Με φτηνό εισιτήριο. Με δωρεάν εισιτήριο για τους φοιτητές. Επειδή όμως έχουν ο λαός αυτός που συντρέχει τη δύσκολη στιγμή, δικαιούται παραπάνω. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Πείτε το για να κλείσουμε. Και μην μου πείτε δεν μπορώ να το δώσω. Γιατί πάντοτε υπήρχαν λεφτά για να δοθούν, αλλά τα κρατάνε λίγοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μαρκόπουλο, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται παραπάνω ο ελληνικός λαός.